χρήματα έχεις βγάλει από το modeling? Έχω βγάλει χρήματα, βγάζεις. Αν δουλεύεις και το κυνηγάς, βγάζεις. Ό,τι και να κάνεις. Δεν ζεις, επιβιώνεις από αυτό το πράγμα. Δηλαδή είσαι τσίμα-τσίμα κάποιες φορές. Υπάρχουν και δουλειές μεγάλες οι οποίες σου αποφέρουν οικονομικές απολαύες καλές. Θυμάσαι το μεγαλύτερο ποσό που έχεις πάρει για φωτογράφηση, για πασαρέλα? Θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Αλλά δεν θέλω να πω. Είναι μεγάλο. Ήταν τετραψήφιο. Θα πούμε αυτό. Ήταν για την παγκόσμια καμπάνια της Diesel όμως. Δηλαδή ήταν κάτι σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί ουσιαστικά πληρώνεσαι, όπως ξέρουν όλοι, για τα δικαιώματα χρήσης. Τώρα πόσα τατουάζ έχεις? Δεν ξέρω. Είναι μια ερώτηση να μπει να ακούσει, αλλά δεν ξέρω. Ξέρω που δεν έχω τατουάζ. Οπότε ναι, δεν μπορώ να πω ότι αυτό είναι ένα τατουάζ 2. Ξέρω ότι έχω σχεδόν σε όλο μου το σώμα. Θα έκανες το πρόσωπο? Όχι. Είναι το μόνο πράγμα το οποίο έχω σκεφτεί στη μάνα μου ότι δεν θα κουμπίσω. Τι μου έρθει, δηλαδή στα πλάγια έχω κάνει, έχω φτάσει μέχρι ένα σημείο. Αλλά στη μόνη μπροστά, όχι, το έχω προσχεθεί στην μητέρα μου, την αγαπάω και δεν θα φτάσω. Γιατί τι λέει η μαμά? Θα σε αποκληρώσω αν κάνεις τατουάζ, δεν μπορεί. Όσο ζούσε στο εξωτερικό, συγκατοικούσες με άλλους ανθρώπους? Έχει τύχει? Έχει τύχει να συγκατοικήσω και με 5 άτομα σε ένα σπίτι. Τόση βρωμιά. Δεν έχω ξαναζητήσει τη ζωή μου. Στην κουζίνα, εφόσον συνεπάρχουμε, θέλω να είναι πολυμένα τα πράγματα, να μην τα πετά γύρω-γύρω, να μην πασαλίβει με κέτσαπ, μουστάρδε, ντουαλέτα να μην χρησιμοποιεί το βουρτσάκι. Αυτή το χρησιμοποιούσαν, ήταν σαν να μην υπήρχε. Οι δεντόκρεμε σε παντού πεταμένε, οι δεντόβουρτσε αλλού. Ήσουν παντρεμένο για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, έτσι, για πόσο καιρό? 2 μήνες. Τι συνέβη? Ας πούμε ότι ήταν απλά μια έλλειψη επικοινωνίας. Απλά σαν ζευγάρι αρχίσαμε να μην ταιριάζουμε τα σιγά-σιγά. Να ήμασταν ερωτευμένοι ένας με τον άλλον. Ούτε να σύζυγε και υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας. Και το ζορίζεις και εσύ ο ίδιος και βλέπεις ότι υπάρχουν και κάποια σκηνικά προηγούμενα. Αλλά όταν έβλεπες ότι δεν. Την τέταρτη φορά λες και εσύ. Off. Δεν μπορώ άλλο δηλαδή να προχωρήσω. Τώρα δεν έκανε και η συγκεκριμένη κοπέλα βήματα πίσω. Απλά κάποια στιγμή κουράστηκα κι εγώ. Πίστευα ότι όταν έκανα την πρώτη σιγά μου ότι. Θα προχωρήσω ζωή, θα κάνω παιδί, θα κάνω οικογένεια και τα στάλαξε κάπου. Εντάξει. Μηδένα προ το τέλος μακάρι, δεν λένε. Οπότε το τέλος ήρθε νωρίτερα. Ήταν από κοινού απόφαση? Όχι τόσο. Ήταν δικιά μου απόφαση. Προσπάθησα να με μεταπίσει, αλλά όταν αγγίζει το ποτήρι, λέμε δεν ξαναφτιάχνει. Υπάρχει περίπτωση επανασύνδεσης? Όχι. Ο άνθρωπος, να θέσω, μπορεί να αλλάξει κάποια πράγματα, αλλά ο χαρακτήρας του δεν αλλάζει εύκολα, όπως έχεις μάθει σε κάποια άλλα πράγματα. Τώρα σε τι φάση είσαι, δηλαδή είσαι ανοιχτό στο να ερωτευτείς ξανά? Δεν πιστεύω ότι η έρωτα χάθηκε, γιατί επειδή χώρισα, δεν θα ξαναπαντρευτώ ή θα ξαναβρω την αγάπη. Θα ξαναπροσπαθήσω, ναι, γιατί ποιο είπε ότι όταν πέφτει δεν πρέπει να ξασηκώνεσαι. Άρτη να μείνω κάτω και να μείνω ανύπτωτο στην υπόλοιπη τη ζωή μου ή να μην ξαναφλερτάρω και να ζήσω τη ζωή μου και να. Είναι ωραίο να αρέσει. Να νιώθει ότι αρέσει και ότι πουλά, εισαγωγικά να το πω. Είναι ωραίο το φλερ. Σε φλερτάρουν στα social media? Κάνω και εγώ το teasing μου και παίρνω τα μηνύματά μου. Ο πιο ωραίο που άκουσα είναι να κάνω giveaway την πετσέτα. Χρησιμοποιημένη το μπάνιο. Θυμάσαι έτσι κάποιο αποτυχημένο σου φλερτ που να ήταν απανταγώδης αποτυχία? Ναι, όταν ήμουν πιτσιρικά, εντάξει, όλοι μας έχουν φάει τις κοιλοπιτές μας. Πήγα και μίλησα, με κοίταζε και μου λέει, τι κάνω, γεια σου. Μου λέει, νομίζω σε ξέρω από κάπου, αλλά λάθος κάνω, ξαναπήγαινε στο τραπέζι σου. Ετοιμάζεις κάτι επαγγελματικά? Έχω ξεκινήσει μια δικιά μου εταιρεία με ρούχα. Φοράω και το μπλουζάκι αυτό εδώ, το οποίο είναι μέσα στην εταιρεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι κοντά στο στυλ μου, είναι λίγο το oversized με boho rock διάθεση. Είμαι στο MAD, με την Ελένη Williams, μου είναι εκπομπή που είναι καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, 2-3 το μεσημέρι. Και έχω και τα χορηγικά με την Panic. Και ετοιμάζομαι τώρα να δω αν θα πάω Μιλάνο ή το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ανάλογα λίγο με τον κορονοϊό και με τις δουλειές, να δούμε τι θα επιλέξω για να πάω στο fashion week ξανά.